Καθαρά θέμα τύχης δεν υπήρξε και αυτή τη φορά. Τραυματισμός κάποιου ανυποψίας του πεζού όταν ξαφνικά κατέρευσε τμήμα μπαλκονιού στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Το νέο περιστατικό, που είναι το τέταρτο κατά σειρά και το δεύτερο μέσα σε ένα δεκαήμερο, σημειώθηκε στη γωνιακή διόρροφη κατοικία επί της οδού Δημακοπούλου στο Ελιδάκι, όταν επαγγελματίες της περιοχής είδαν να αποκολούνται και να πέφτουν πέτρες και σοβάδες από το ταβάνι του μπαλκονιού, το οποίο βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης. Μάλιστα, για να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές, οι ίδιοι οι γείτονες πήραν την πρωτοβουλία και έβαλαν κορδέλες, αποκλείοντας το επίμαχο τμήμα του πεζοδρομίου. Το αντιληφθήκαμε μετά από λίγη ώρα που πέσαν τα πρώτα κομμάτια. Εντάξει, λίγο προσοχή θέλει από τον κόσμο. Έχουμε βάλει σήμανση εδώ πέρα κάποιες πρόχειρες κορδέλες. Το συγκεκριμένο κτίσμα, που είναι εγκατελειμμένο τα τελευταία πολλά χρόνια και πρόσφατα πωλήθηκε χωρίς κανείς να έχει δει μέχρι σήμερα το νέο ιδιοκτήτη, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Δημοτικό Σχολείο Πλησίων της Στρατολογίας, όπου καθημερινά από το πεζοδρόμιο, στο οποίο κατέληξαν οι πέτρες και οι σοβάδες, διέρχονται μαθητές που τελικά από θαύμα γλίτωσαν τα χειρότερα. Πάω στην γωνία τώρα. Έχει, το κοιτάξω πάνω και έχει κάνει, θα πέφτει κανένα σκουπίδια πράγμα και μετά πάρω το παιδί και φεύγω. Άρα πρώτα τσεκάρετε και μετά περνάτε. Βέβαια, μου πονάει κεφάλι. Προσέχετε από που περνάτε τελικά? Όχι, αλλά θα έπρεπε. Όλοι μας πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που δημιουργούν οι ιδιοκτησίες μας, γιατί αν προκύψει κάτι που δεν θέλει κανείς ούτε καν να το διανοηθεί, οι ζημιές είναι και οι αποζημιώσεις τεράστιες. Αλλά πάνω απ' όλα είναι σεβασμός στον συνάδελφό μας. Πριν από 10 ημέρες, ο πρόεδρος του τοπικού τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, Σπύρος Καλησπεράκης, είχε κρούσει καμπανάκι κινδύνου μέσω της Κρήτη TV για το πρόβλημα με τη διάβρωση του οπλισμού των παλιών κατοικιών, που όπως φαίνεται παίρνει τεράστιες διαστάσεις στο Ρέθυμνο. Την ίδια ανησυχία εκφράζει σήμερα και ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρινάκης. Οι ιδιοκτήτες αυτών των οικοδομών πρέπει στην παραμικρή υπόνοια, στο παραμικρό πρόβλημα, να απευθύνονται σε ανθρώπους που ξέρουν το θέμα, ώστε όχι απλά να καλύπτουν το πρόβλημα, γιατί βλέπουμε πολλές φορές επεμβάσεις που είναι να βγει ο σοβάς που έχει φουσκώσει, να βάψουμε τα σίδερα και να το ξανακαλύψουμε. Αλλά να βλέπουν αν στατικά η οικοδομή τους είναι σε καλή κατάσταση. Και στο θέμα της παλιάς πόλης, όπου απουσιάζουν οι πολιτικές για την διατήρηση αυτών των ιστορικών μνημείων, όχι μόνο το ιστορικό κέντρο του Ρεθύμνου, αλλά και όλα τα ιστορικά κέντρα. Είναι πανάκριβη η διατήρηση αυτών των ιδιοκτησιών από τους ιδιοκτήτες, που συνήθως είναι άνθρωποι του Μόχθου και του Μεροκάματου.